πάνω. Εσείς μένετε εδώ και φωνάζετε πάνω κάτω. Αντί για βελτιώσεις στη μουσική παιδεία, σκέφτονται να κλείσουν τα μουσικά σχολεία. Αντί για βελτιώσεις στη μουσική παιδεία, σκέφτονται να κλείσουν τα μουσικά σχολεία. Πρόεδρε, γίνει και το γνωστό θέμα που έχει να κύψει με τα μουσικά. Ξεκινάει από αυτό, δεν τελειώνει εκεί βέβαια. Ναι. Εμείς έχουμε φτιάξει και ένα έγγραφο. Ένα έγγραφο που θέλουμε να σας παρέσουμε. Ένα υπόβλημα, το οποίο θα το διαβάσω και θα το μεταβιβάσω. Ναι, αυτό. Ναι. Η βασική μας απέτηση, παράκληση, είναι να μεταβιβαστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σήμερα, τώρα. Και το βασικό είναι ότι εμείς θέλουμε να έχουμε και μια απάντηση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή να ξέρουμε τι έχει συμβεί. Και να ξέρουμε και τι συμβαίνει αφού δώσαμε αυτό. Ναι. Ξεκινάμε με κάτι άλλο που αποφασίσαμε εμείς οι μαθητές να ζητήσουμε, είναι ότι θέλουμε μια ξεκάθαρη στάση από εσάς και από κάθε όργανο του Δήμου και της Περιφέρειας. Ναι. Θέλουμε μια ξεκάθαρη στάση απέναντι στο νομοσχέδιο. Θέλουμε να ξέρουμε ότι έχετε τη δυνατότητα και είστε διατεθειμένος, όχι μόνο εσείς αποκλειστικά, οποιοδήποτε, να βγει και να κάνει μια δήλωση να πει ότι εμείς στηρίζουμε το μουσικό σχολείο της περιοχής μας και είμαστε ενάντια στο νέο σχέδιο νόμου και επιζητούμε και εμείς ήδη την απόσυρσή του. Σαν πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Επιτεμόνων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, είμαστε κοντά στα παιδιά, αγωνιούμε και εμείς μαζί με τα παιδιά. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να γίνει μια υποπάθμιση, μια αλλίωση μέσω του καινούριου νομοσχεδίου και των άρθρων που θέλουν να περάσουν. Και πρέπει αυτό να αλλάξει με κάποιο τρόπο και να βρούμε λύσεις να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια αυτό το ποιοτικό σχολείο που είναι το μουσικό σχολείο της Καλαμάτας. Και όχι μόνο το μουσικό σχολείο της Καλαμάτας, όλα τα μουσικά που προάγουν στον πολιτισμό και φτιάχνουν και διαμορφώνουν ωραίους ανθρώπους που το εισπράττουν εμείς καθημερινά και σαν γονείς και σαν κοινωνία. Να πάνε στο μουσικό για να διδαχθούν κάποια όργανα, να πάρουν μια μουσική παιδεία, να αναπτύξουν μια κουλτούρα που θα βοηθήσει ως αυριανοί πολίτες μετά να βελτιώσουν τον πολιτισμό της πατρίδας μας. Άρα, όταν φτάνουν Φλεβάρι μήνα να μην έχουν καθηγητές, τι παιδεία θα πάρουν, τι γνώσεις θα πάρουν πάνω στα όργανα, υποβαθμισμένοι, με όλα τα συνεπακόλουθα, τα αρνητικά στον στόχο που έχουν βάλει. Μέσα λοιπόν σε αυτό το ψήφισμα εκφράζουμε την αντίθεσή μας προς το λόγο άρθρο 40 του νομοσχεδίου που κατατίθεται στην Βουλή για ψήφισμα την ερχόμενη Τετάρτη. Συγκεκριμένα υπάρχουν άρθρα τα οποία καταστρατηγούν, αλλοιώνουν την φύση, το θεσμό των μουσικών σχολείων, όπως αυτός προβλέπεται και περιγράφεται στον ισχύοντα νόμο, ο οποίος είναι ο 18-24 του 1998. Σε αυτά που είπατε, να συμπληρώσω εγώ εξ αρχής, μόλις φύγετε, σκανάρετε το έγγραφό σας και στέλνετε στις προϊστάμενες αρχές. Σύντο γεγονός και σε γυμνάσια ακόμα υπάρχουν μαθήματα που δεν έχουν τακτεί από την αρχή της χρονιάς. Είναι γενικότερο. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας σε ένα πρόβλημα γενικότερο της χώρας μας, σε ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν εκατοντάδες σχολεία αυτή τη στιγμή γενικής παιδείας, στις ελλείψεις καθηγητών γενικής παιδείας. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλουμε να θεωρούμαστε από το Υπουργείο Παιδείας ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης, στο οποίο θα δοθούν οι τελευταίες εναπομείνοντες πιστώσεις. Πόσες περίσσεψαν κάθε χρόνο, 300-350 πιστώσεις από τη στιγμή που έχουμε ξεπεράσει το Υπουργείο πάνω από τις 25.000, δεν ξέρω καλά, αυτή τη στιγμή σε αναπληρωτές και όλα τα μουσικά σχολεία της Ελλάδας αυτή τη στιγμή έχουν πάρει γύρω στις 300-350 πιστώσεις. Δεν πρέπει να θεωρούμαστε ότι είμαστε πολυτέλεια. Είναι θέμα λοιπόν κυρίως πολιτικής βούλησης, η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και η ολόκληρη πολιτεία να καταλάβει την αναγκαιότητα της ύπαρξης των μουσικών σχολείων, η οποία τελειώνεται πώς. Μουσικοί ποιοι και εργάζουν, έλεγε ο Πλάτωνας, και θεωρείται η μουσική ως πρώτο μάθημα στα αρχαία Ελλάδα. Γιατί εμείς θα το βάλουμε ως τελευταίο. Κάτι ξέρανε οι αρχαίοι Έλληνες, ότι μεθοπούσαν τη μουσική ως προτεραιότητα. Γιατί, για τη γνωστική δεξιότητα, όχι. Γιατί, για την καλλιέργεια της ψυχής και για την ισορροπία της ψυχής ενός ανθρώπου, πόσο δε μάλλον ενός νέου.